Να υπάρχει μια δημοσκόπηση, πρώτη μετά από μέρες. Έχουμε καμιά 10-15 μέρες που δεν είχαμε δημοσκοπήσεις. Μεσολάβησαν πολλά, η πρόταση Μομφής, μέτρα. Αυτή λοιπόν είναι από την εταιρεία Pulse για την εφημερίδα Το Ποντίκι, θα δημοσιευθεί αύριο. Και όπως την βλέπουμε τώρα, δείχνει μπροστά τον ΣΥΡΙΖΑ. Με 0,5% έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να δείξουμε τι ακριβώς λέει έτσι όπως το διαβάζω εγώ και να συζητήσουμε όλοι μαζί. Η δημοσκόπηση λοιπόν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είχε 21 και πάει στο 21,5. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε 22 παραμένει στο 22. Δηλαδή αυτή η δημοσκόπηση που παρουσιάζει αύριο Το Ποντίκι, ενώ στις 16 Οκτωβρίου πριν από ένα μήνα έδειχνε τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά με μία μονάδα, με τη μεσολάβηση όλων όσων έγιναν, καταγράφει μείωση της διαφοράς ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Κλείσιμο της ψαλίδας. Δείχνει το ΠΑΣΟΚ σταθερό στο 6,5%. Τους ανεξάρτητους Έλληνες επίσης σταθερούς στο 4,5%, σταθερούς ενώ σε σχέση με την 16η του Οκτωβρίου. Δείχνει άνοδο της Χρυσής Αυγής, σοβαρή. Βεβαίως τότε ήταν τα γεγονότα, δηλαδή ήμασταν στην καρδιά των γεγονότων περί τη Χρυσή. Δείχνει σταθερή τη Δημάρ. Το ΚΚΕ να πέφτει λίγο και στο 7,5% τα διάφορα άλλα μικρά κόμματα και την αδιευκρίνηστη ψήφο επίσης κάπου κοντά εκεί που ήταν. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να ξεχωρίσει δύο πράγματα και αυτά υπάρχουν, είναι ότι εμφανίζει η Πάλις και Το Ποντίκι να μειώνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει, το ΣΥΡΙΖΑ να κρατιέται σταθερός και να ανακτά και πάλι η Χρυσή Αυγή ένα μέρος από τη δύναμη που αρχικά είχε χάσει. Είναι σταθερά ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο χωρίς κυβερνήσεις συνεργασίας δεν μπορεί να προχωρήσει. Ναι. Και βέβαια επιβεβαιώνει και τους φόβους αρκετών και τους προβληματισμούς ότι με όλο αυτό το χειρισμό που έγινε για τη Χρυσή Αυγή τελικώς όχι απλώς κρατάει τις δυνάμεις της το κόμμα Μιχαλολιάκου αλλά ενδεχομένως να το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί. Γιώργο, τι λες? Πρώτον, η κυβέρνηση μένει, φαίνεται να μένει από δυνάμεις και εφεδρίες. Δηλαδή, με αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία θα είναι γύρω στο 27-28% υποθέτω εγώ, το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 8%, είναι ένα ποσοστό της τάξης του 35%, αλλά έχει ένα πολύ δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα, δηλαδή φοβίζει. Σου λέει είμαστε 35%, μην βρεθούμε στο 28% αν πατήσουμε γκάζι και πάμε να λύσουμε τα προβλήματα. Θα αντέξουμε το σοκ για να πάμε μετά σε ένα καλύτερο τέλος προς τη τετραετία και να κερδίσουμε εκλογικά. Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει δυναμική αμφισβήτησης της κυβέρνησης. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις δυνάμεις του 27-28%, στερείται συμμάχων, οι μόνοι πιθανοί σύμμαχοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πρόβλημα. Επομένως και αυτοί εντάξει, διαμαρτύρονται, είναι εξωσυστημική δύναμη η Χρυσή Αυγή. Τίνα, τι λες εσύ γι' αυτό και ρωτάω σε εσένα περισσότερο αυτό το ότι τουλάχιστον εδώ αποτυπώνεται ότι παρόλες αυτές τις καταστάσεις και την ΕΡΤ ξανά και ό,τι έχει συμβεί δεν φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτό το ξεπέταγμα. Αντίθετα. Εγώ ξέρω, Νίκο, ότι αυτό που ανησυχεί και όλα στην κυβέρνηση είναι οι κρυφές δημοσκοπήσεις, οι οποίες με βάση τις αναγωγές και τις τελικές αναγωγές βγάζουν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Την ψαλίδα να ανεβαίνει πάρα πολύ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και το ξέρω. Τώρα πάλι, Καταρίνα, αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε και το λέω με την έννοια το Ποντίκι, ας πούμε, δεν θα το κατέτασα εγώ προσωπικά στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Κάθε άλλο, δεν λέω αυτό. Η Pulse από την άλλη μεριά είναι μια εταιρεία η οποία έχει και αυτή την ιστορία. Δηλαδή. Νίκο, να διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθούμε. Αυτό που λέω δεν είναι απαξιωτικό της δημοσκόπησης αυτής. Λέω για τις κρυφές δημοσκοπήσεις με τις κρυφές αναγωγές. Έτσι. Άλλο πράγμα η αναγωγή και άλλο η ανάγνωση, πρώτη ανάγνωση μιας δημοσκόπησης να βάλω αξιόπιστης.